Τα νέα. Ψυχρός πόλεμος για 54 δισευρώ. Επιμένει η Ελλάδα για το κατοχικό δάνειο. Έθνος. Πλιάτσικο με τις αξονικές τομογραφίες. Η Καθημερινή. 3.500 άτομα στην ανεργία κάθε μέρα τον Ιανουάριο. Η Ατζελίνα Τζολί στο βήμα του G8. Ελεύθερος τύπος. Συγχωροχάρτιστα αφαίρετα για υπερβάσεις σε 40%. Ελευθεροτυπία. Ο δικαστής Dredd αποφάσισε. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Πανάκριβο το δωρεάν πανεπιστήμιο. Ριζοσπάστης. Με αισιοδοξία και σιγουριά για το σκοπό μας. Ελεύθερη ώρα. Χθόνιοι και υποχθόνιοι υπήρξαν στο παρελθόν. Εστία. Απουσιάζει η πολιτική ευφυΐα. Η Αυγή. 752 άνεργοι την ημέρα στα 3 χρόνια μνημονίου. Η Νίκη. Αυθαίρετα το τελικό σχέδιο. Ο Λόγος. Νάιν από Σόιμπλε. Η Βραδινή. ΕΚΑΣ. Ποιοι το δικαιούνται. Δημοκρατία. Εκδρομή κλειδής για Έλληνες δημοσιογράφους. Η Ελλάδα αύριο. Άρχισαν τα όργανα για το ΟΠΑΠ Γκέιτ. Εσπρέσο. Μαύρο ρολόι για την Ελίζα. Είναι αυτεμπορική. Το Eurogroup αποφασίζει για τις διασώσεις τραπεζών. Χρηματιστήριο. Σοκ και δέος στο χρηματιστήριο που ξαφνιάζει ευχάριστα. Ημερησία. Τραπεζικά κέρδη 30% σε 4 ημέρες στο χρηματιστήριο. Deal News. Στο σφυρί μετά το ταμείο. Το φως. Δέλεαρ το 40 με 40 βαθμούς διαφορά από το Παναθηναϊκό. Sport Day. Έλα στο Μίτσο. Goal News. Το ξανάβαλες αγόρι μου. Πρωταθλητής. Χωρίς ανάσα για το 2-0. Live Sport. Μέγαση σε Μίτσο. Γαύρος. Το καρφί του Μήτρογλου. Η Πράσινη. Respect. Ώρα των Sport. Τρέλα. Ο ξεσηκωμός φέρνει και λύση. Η Γάτα. Τα κέρδη έρχονται από τη Γαλλία. Μέτρο Sport. Όραμα Ιβάν για το μέλλον του ΠΑΟΚ.